Ο ελληνικός λαός σήμερα αποφάσισε. Έδωσε μία πατριωτική ψήφο εμπιστοσύνης στο αύριο. Ο ελληνικός λαός αποφάσισε ότι από εδώ και πέρα δεν παρέχεται ασυλία όπως μάθαν στη μεταπολίτευση και προχωράμε στη νέα μέρα. Με νυφαλιότητα, με ενωμένους τους Έλληνες, προχωράμε στην νέα διακυβέρνηση που έχει στόχο την έξοδο της Ελλάδος από την πολιτική της ύφεσης, της λιτότητας και της ανεργίας. Θέλω να ευχαριστήσω τις Ελλήνες και τους Έλληνες που παρά τον ενελαίητο πόλεμο που δεχτήκαμε οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Ακόμα μια φορά μας ορίσαν ως εγγυητές για τη διακυβέρνηση, για την ομαλότητα, για την πρόοδο του τόπου. Δίνω την υπόσχεση ότι θα τηρήσουμε την εντολή τους. Από αύριο το πρωί, με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα, θα προχωρήσουμε σε μια κυβέρνηση που θα βγάλει την Ελλάδα από τα μνημόνια. Θα τελειώσει την πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης. Η ανάπτυξη θα έρθει και κυρίως η εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη στην πατρίδα μας πρέπει να δείξουμε εμείς, πρώτα οι Έλληνες. Κάναμε πραγματικότητα την εθνική συμφιλίωση. Το χθες τελείωσε. Οι Έλληνες πια δεν θα καταφέρουν να μας κερδίσουν τους Έλληνες με τη διχόνοια. Θα ενωθούμε. Άνθρωποι από διαφορετικές καταγωγές πολιτικές, αλλά με μία αγάπη. Ένα στόχο, την Ελλάδα. Η Ελλάδα ξεκινάει μια νέα μέρα τη Δευτέρα το πρωί. Μια νέα πορεία. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τις Ελληνίδες και τους Έλληνες που μας εμπιστευθήκανε. Τους ανεξάρτητους Έλληνες, τους βουλευτές, τα στελέχη μας, τους απλούς πολίτες που δώσαν ένα τεράστιο αγώνα. Έναν αγώνα άνισο απέναντι σε δημοσκόπους, πληρωμένους δολοφόνους, απατεώνες της μεταπολίτευσης, οι οποίοι όλο αυτό το διάστημα μας στέλνανε εκτός Βουλής. Χαρακτηριστικό είναι το περίφημο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, που μέχρι χθες μας έδινε στο 1,7%. Χαρακτηριστικό είναι ότι κάποιοι μέχρι σήμερα το μεσημέρι επέμεναν ότι η διαφορά των δύο κομμάτων είναι στο 1,7%. Γνωρίζαν τα αποτελέσματα, αλλά προσπαθούσαν να προστατεύσουν αυτούς που τους πληρώνανε, τους νταβατζίδες της μεταπολίτευσης. Από αύριο πρέπει να ξέρουν ότι δεν έχουν πλέον την εξουσία αυτού εδώ του τόπου. Την εξουσία αυτού εδώ του τόπου με δημοκρατικές διαδικασίες την επαναπόκτησε ο ελληνικός λαός. Εύχομαι η Παναγία να βοηθήσει στη νέα προσπάθεια οι Ελληνίδες και οι Έλληνες να ξαναδούμε την ελπίδα, το χαμόγελο. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες θα είμαστε οι εγγυητές για το αύριο. Ευχαριστώ ιδιαίτερα και την οικογένειά μου που μου στάθηκε σε όλη αυτή την αγώνα, σε αυτό τον πόλεμο, τον οποίο διεξήγαν τα κέντρα, που δεν έκαναν πίσω στο να χρησιμοποιήσουν ακόμα και επιθέσεις κατά των οικογενειών μας, της δικής μου και του Αλέξη του Τσίπρα. Θα πρέπει να ξέρουν ότι τα κλέντια στη Μύκονο με τις σαμπάνιες των 60.000 ευρώ τελειώσανε. Τα πάρτι με τα λεφτά της Εθνικής Τράπεζας, στα δάνεια, τα θαλασσοδάνεια τελειώσανε. Όλα αυτά θα γυρίσουν πίσω. Θα γυρίσουν πίσω μαζί με τις μίζες των εξοπλιστικών, μαζί με τα μαύρα ταμεία της μεταπολίτευσης. Καλή δύναμη. Κύριε Πρόεδρε.